κάνω λίγο πιο έτσι, γρήγορο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να προσθέσω κάποια πράγματα για την, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Αν και εγώ λόγω εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΕ που είναι ήδη σε εξέλιξη, γιατί καθυστερήσαμε, αν θα πρέπει να αποχωρήσω κάποια στιγμή. Εμείς λέμε στο ΣΕΠΕ, ο ΣΕΠΕ καταρχήν εκπροσωπεί 4.700 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, που κυρίως είναι μικρομεσαίες, και όπου το κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και πάνω από 250.000 περίπου εργαζόμενους. Το λέω αυτό γιατί ως ΕΤΕ λέμε ότι αυτός είναι ένας πλούτος, ένας εθνικός πλούτος, τον οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες δεν τον εκμεταλλευθήκαμε. Υπάρχει δηλαδή ένας εθνικός πλούτος ανθρώπων και μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων που θα μπορούσε, αυτό λέμε, αυτά τα χρόνια της κρίσης να οδηγήσει σε αυτό το άλμα που πρέπει να κάνουμε και συγχρόνως να αποκτήσουμε μια στρατηγική βιομηχανία όπως το έχουν κάνει χώρες όπως είναι η Φιλανδία, το Ισραήλ και τελευταία η Εστονία. Δηλαδή λέμε ότι η τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να γίνουν με δεδομένη την κρίση η σημαία που πρέπει να σηκώσει η χώρα. Γιατί το λέμε όμως αυτό, θα δώσω μερικά παραδείγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα είναι 91η. Έχει βελτιωθεί λίγο η απόδοσή μας τον τελευταίο χρόνο. Ήμασταν 96η πέρυσι. Αλλά είναι ασήμαντη όμως. Πιθανώς να δείχνει μια μικρή τάση. Κοιτάξτε κάτι, είμαστε πίσω. Από τα Σκόπια, την Κροατία, το Ιράν, την Γουατεμάλα, την Καμπότζη, τη Μολδαβία και την Ναμίμπια όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Δείκτης δεύτερος. Διεθνής δείκτης διαφάνειας. Είμαστε 94η, μία θέση κάτω από τη Βουλγαρία. Τρίτον, βαρόμετρο παγκόσμιας διαφθοράς. Είμαστε πρώτοι στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία και στα πολιτικά κόμματα. 20 με 30% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν δωροδοκήσει τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε στα ίδια ποσοστά με την Κολομβία, τη Γουινέα και τη Μολδαβία. Τα λέω αυτά γιατί έχουμε συμφωνήσει όλοι, το λέμε όλοι, το λένε κυρίως οι πολιτικοί, το λέμε και εμείς από την αγορά. Λέμε ότι πρέπει το στοίχημα το μεγάλο από εδώ και πέρα είναι η ανάπτυξη, η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και όλα αυτά που λέμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βελτιώσουμε επιγόντως την ανταγωνιστικότητα. Για να βελτιώσουμε επιγόντως την ανταγωνιστικότητα, η βάση πάνω στην οποία πρέπει να πατήσουμε είναι το θέμα της ενότητας της δικής μας. Είναι η διαφάνεια και το πολύ χαμηλό σκορ στη διαφθορά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο, δεν μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί από την Ναμίμπια, αν δεν βελτιώσουμε άμεσα τους δείκτες στη διαφάνεια και στη διαφθορά. Κοιτάξτε και κάτι άλλο. Σύμφωνα με, συγκλίνουν όλες οι μελέτες αυτό, η παραοικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, είναι γύρω στα 60 δις. Ποικίλει το νούμερο από 50, 60, 65, περίπου 60 δις το χρόνο η παραοικονομία. Οι φόροι που διαφεύγουν δηλαδή είναι περίπου το 1/3, 20 δις. Ο ΣΕΠΕ λέει από την περίοδο, από το 94 δημιουργήθηκε ο ΣΕΠΕ, δηλαδή 95, περίπου 18 χρόνια. Αν πολλαπλασιάσουμε τα 20 δις της φοροδιαφυγής λόγω της παραοικονομίας, είναι θεωρητικό αυτό, αλλά για να δείτε θέλω να βγάλω ένα νούμερο. 20 επί 18 χρόνια που είναι η ζωή, ας πούμε, της αγοράς πληροφορικής που ενηλικιώθηκε θεωρώ
θεωρούμε το 90, είναι περίπου το χρέος. Να πούμε ότι δεν συλλέγουμε τα 20 δις, θα μας πει ο κύριος Θεοχάρης, δεν θα έχει δίκιο, είναι πολλά. Τα μισά, είναι το μισό χρέος. Δηλαδή, αν στη δεκαετία του 90 είχαμε οργανώσει πλήρως αυτό που τώρα γίνεται, πιστεύω ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στη Γενική Γραμματεία από τον κύριο Θεοχάρη και από τον κύριο Κομινό. Παρόλα αυτά, αν το είχαμε κάνει στη δεκαετία του 90, μόνο από τη φοροσυλλογή της παραοικονομίας θα είχαμε τουλάχιστον το μισό χρέος. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και τη μείωση κόστους που έχουμε λόγω μείωσης γραφειοκρατίας, περίπου 20% ή με αποκαλύτερο έλεγχο των δαπανών. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή, καταλήγουμε να λέμε ότι αυτή είναι η λύση μόνο. Όλα τα άλλα μπορούν να ακολουθήσουν. Μόνο στην τεχνολογία, αν δώσει έμφαση η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία, μόνο σε αυτό, αλλά να το κάνουμε σημαία, να γίνει δηλαδή νούμερο ένα στην ατζέντα, νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να γίνουμε ανταγωνιστικοί όπως πρέπει και να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Και κλείνω, για να πιάσω τα 5 λεπτά, και το τηλέφωνο να κλείσω, συγγνώμη. Κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Ο ΣΕΠΕ λέμε ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει η Ελλάδα, στηριγμένη σε αυτό το πλούτο που έχει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και προσέξτε και έναν άλλο δείκτη που είναι καλός αυτός, δεν είναι τόσο κακός. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Economist, διαθέτει στο top 20 παγκοσμίως εξειδικευμένους μηχανικούς. Δηλαδή, οι μόνοι δείκτες που πάνε καλά είναι στο ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι οι άλλοι είναι άθλοι. Λέμε λοιπόν εμείς, μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις μικρομεσαίες εταιρείες σε όλη τη χώρα και να κάνουμε αυτό το αναπτυξιακό σοκ που χρειάζεται η χώρα, το μεγάλο άλμα. Τι έχουμε προτείνει, τα λέω επιγραμματικά, έχουμε προτείνει ότι αυτές οι καλές προσπάθειες που υπάρχουν επιμέρους σε γενικές γραμματείες και σε υπουργεία θέλουν ένα κεντρικό συντονισμό. Παλιότερα λέγαμε αναγκαιότητα ύπαρξης υπουργείου. Το τραβάμε πίσω, γιατί καμιά φορά τα υπουργεία προσθέτουν γραφειοκρατία. Και για να είμαστε πιο γρήγοροι, λέμε αναγκαιότητα ύπαρξη CTO στα πρότυπα του τι έκανε η Αμερική στην περίοδο Clinton και του τι κάνει τώρα στην περίοδο Obama. Θέλει έναν Chief Technology Officer παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συντονίζει, θα παραμείνουν οι δράσεις εκεί που είναι, αλλά θέλει έναν κεντρικό συντονισμό, ο οποίος να έχει το commitment του ίδιου Πρωθυπουργού. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το έχουμε συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό και έχω την εντύπωση ότι από πρώτη πρώτου θα πρέπει να μπει σε λειτουργία. Πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, αλλά είναι κάτι κέριο για μας η ανάγκη ενός κεντρικού συντονισμού όπου το commitment θα είναι του Πρωθυπουργού. Δεύτερο, το νέο ΑΕΣΠΑ, το ΣΕΣ δηλαδή, το περίφημο, θα πρέπει να είναι κατεξοχήν αναπτυξιακό και όχι να δίνει έμφαση σε επιδοτήσεις και στις υποδομές και στις μελέτες. Φτάνουν και αυτά, θα έχουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά κυρίως πρέπει το νέο ΣΕΣ να είναι αναπτυξιακό. Δουλεύουμε σε αυτό μαζί με την πολιτεία. Τρίτον, εξωστρέφεια των επιχειρήσεων των νέων τεχνολογιών. Πολύ μεγάλη έμφαση, πρέπει να βγουν επιθετικά σε όλες τις χώρες και ο ΣΕΠΕ βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια να αλλάξει η δομή της κοινωνίας πληροφορίας, της εταιρείας που είναι στο κέντρο αυτής της δραστηριότητας, των δράσεων δηλαδή που αφορούν τις υποδομές του δημοσίου. Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη, πρέπει να γίνει πιο γρήγορη και σε αυτό βοηθάμε ήδη αρκετά. Και σε όλα αυτά βέβαια, κλείνοντας, θα πρέπει πέρα από την κινητοποίηση της πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων και της αγοράς, θα πρέπει σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι πρέπει να μπει και η κοινωνία. Γιατί αυτό το μεγάλο άλμα που πρέπει να κάνουμε στις νέες τεχνολογίες δεν γίνεται αν δεν μπει και η ίδια η κοινωνία. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τη σειρά μου τον κύριο Τσίκα και να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας καθώς έχει δουλειά. Με σπουδές και διδακτορικές διατριβές σε μερικά από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου όπως το Παρίντε και το MIT, η κυρία Λάντσι Πούρη έχει φυτέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει σίγουρα μια γνώση για το τι σημαίνει διαφάνεια ή το τι θα έπρεπε.